Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Μία Ελληνίδα αεροσυνοδός, η Ελένη Γρηγορίου, 36 χρόνων, μητέρα δύο μικρών παιδιών και άλλα 16 άτομα έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη πυρκαγιά στο ξενοδοχείο Σέρατον, στο Κάιρο. Το πλήρωμα της Ολυμπιακής Αεροπορίας που διανυκτέρευε στο ξενοδοχείο αυτό έζησε το δράμα από κοντά. Το πλήρωμα της Ολυμπιακής Αεροπορίας που διανυκτέρευσε χθες το βράδυ στο μοιραίο ξενοδοχείο Σέρατον του Καΐρου επέστρεψε στις 9 παρατέταρτο απόψε στην Αθήνα. Στο αεροδρόμιο του Ελληνικού μίλησαν ο κυβερνήτης του αεροπλάνου κ. Χρήστος Φακίνος, ο συγκυβερνήτης κ. Κώστας Καραγιάννης και η αεροσυνοδός κ. Άσπα Πουλάκη. Περιέγραψαν με κάθε λεπτομέρεια την τραγική νύχτα καθώς το ξενοδοχείο είχε τυλιχτεί στις φλόγες και κατήγγειλαν ότι τα συστήματα πυρόσβεσης δεν λειτουργήσαν με αποτέλεσμα η συνάδελφός τους Ελένη Γρηγορίου να βρει τραγικό θάνατο μέσα στο δωμάτιό της. Μεταξύ των άλλων ο κυβερνήτης κ. Φακίνος είπε: Είναι γεγονός ότι ήταν μια πραγματικά δραματική νύχτα εχθές για όλα τα μέλη πληρώματος. Θα ήταν κάτι το περαστικό, πράγματι, και μια κακή ανάμιση, αλλά δυστυχώς εξελίχθηκε σε δράμα όταν η συνάδελφός μας την αφήσαμε πίσω. Το κορίτσι αυτό, το οποίο όλοι μας είχαμε γνωρίσει κατά καιρούς, το είχαμε αγαπήσει, μια καλή οικογενειάρχης, με ένα ή δύο παιδιά, δεν ξέρω ακριβώς. Έχει δύο παιδιά, ένα τεσσάρων αγοράκι και ένα νέα κοριτσάκι. Η οποία δυστυχώς μέχρι σήμερα το μεσημέρι, ενώ ήταν αγνοωμένη, ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι άφησε την τελευταία της πνοή εκεί σε αυτό το ξενοδοχείο το Σέρατον. Η κοπέλα είχε κατέβει να φάει, ανέβηκε στο δωμάτιό της γύρω στις 11.30 και πρέπει να κοιμόταν στις 12.30 που ξέσπασε φωτιά. Εγώ όταν ανέβηκα στον όροφο στην πτέρυγα τη δικιά της, το δωμάτιό της ήταν αδύνατο να το φτάσουμε και από ένα σημείο και μετά ήταν όλα κάρβουνο. Την ώρα που πήδηξα ήταν 2 παρα 10. Δηλαδή εγώ πήρα είδηση 2 παρα 10 από τη μυρωδιά του καπνού και είχε ξεσπάσει από τις 12.30 από τις 12.30 από ό,τι μάθαμε. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα είναι απαράδεκτο. Εσείς 2 παρα 10 ακριβώς ήταν. Όλοι πήδηξαμε. Ναι, όλοι από το δεύτερο όροφο. Δεν χτύπησε κανένα συναγερμός, δεν ειδοποιηθήκαμε. Στις 12.30. Ο πανικός είναι κάτι το τρομακτικό, κάτι το οποίο σου αφαιρεί τη λογική και μπορεί να κάνεις και πάρα πολλά σφάλματα τα οποία σου στοιχίζουν τη ζωή. Όμως νομίζω ότι δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν. Ίσως είχε σωθεί και άλλος κόσμος, εάν κάπως ήταν πιο οργανωμένα τα συνεργεία διασώσεως και αν έγκαιρα τα συστήματα συναγερμού του ξενοδοχείου είχαν αρχίσει να ενεργοποιούνται και να δίνουν το σήμα κινδύνου για να φύγει ο κόσμος γρήγορα. Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στη 1 μετά τα μεσάνυχτα σε εστιατόριο σκηνή δίπλα στο ξενοδοχείο Σέρατον. Λόγω του ανέμου που έπνεε, έλαβε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Οι φλόγες τύλιξαν το ξενοδοχείο. Έντρομοι, εκατοντάδες ένικοι και μέλη του προσωπικού προσπάθησαν να ξεφύγουν από τη φωτιά πηδώντας από τα παράθυρα. Πολλοί έπαθαν σοβαρά κατάγματα. Χρειάστηκαν 9 ώρες για να κατασβεστεί η πυρκαγιά. Απεργιακές κινητοποιήσεις αποφασίζει αύριο σε έκτακτη συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο των Υπταμένων Συνοδών και Φροντιστών της Ολυμπιακής με αφορμή την απόφαση της διοικήσεως να μην παράσχει διευκολύνσεις στο σύζυγο της αεροσυνοδού Ελένης Γρηγορίου που ανεχώρησε το μεσημέρι για το Κάιρο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παυλόπουλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, διέψευσε απόψε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει θέμα εξωτερικού δανεισμού. Σύμφωνα όμως με πληροφορίες του Αντένα, ο Πρωθυπουργός κ. Ζολώτας, στη σημερινή συνάντησή του με το διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος κ. Χαλικιά, συζήτησαν μεταξύ άλλων την πορεία και διαδικασία για την εξασφάλιση από το εξωτερικό δανείου ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Το δάνειο αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται ότι είναι εξασφαλισμένο από κονσόρτσιουμ τραπεζών με ευνοϊκούς όρους. Αύριο το απόγευμα αναμένεται ότι η κυβέρνηση θα ανακοινώσει τον αριθμό των αδειών τηλεοπτικών σταθμών και σε ποιους θα κατανεμηθούν οι υπάρχουσες συχνότητες. Σήμερα συνεδρίασε στο Ζάπιο Μέγαρο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως και εξέτασε 12 αιτήσεις, οι οποίες πληρούν τους όρους για τη χορήγηση αδείας λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού από ένα σύνολο 106 που είχαν υποβληθεί. Τα μέλη του Συμβουλίου, εκτός των άλλων, ζήτησαν και έλαβαν γνώση για το ποινικό μητρό των επιχειρηματιών, οι οποίοι φαίνονται ως μέτοχοι στις εταιρείες αυτές.
Αντένα TV ΑΕ απαρτίζουν 6 μέτοχοι, από τους οποίους, όπως ορίζει ο νόμος, ουδής κατέχει παχέτο ονομαστικών μετοχών μεγαλύτερο του 25%. Τον Αντένα TV εκπροσώπησαν ο πρόεδρος της εταιρείας, κ. Μίνος Κυριακού, ο εκδότης της εφημερίδος Πρώτη, κ. Χρήστος Καλογρίτσας, που είναι και μέτοχος του Αντένα, και η νομική συμβουλή τους. Η δήλωση του κυρίου Κουτσόγιωργα ότι ο ίδιος δεν πήρε χρήματα, αλλά δεν μιλάει για να μην βλάψει το Πασόκ, δημιουργούν τεράστιο ηθικό θέμα για το κίνημα και προσωπικά για τον αρχηγό τους. Αυτό τονίζεται μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, την οποία επισημαίνεται ότι ο πρόεδρος του Πασόκ για το κίνημα στο σύνολό του εξακολουθούν να μην απαντούν στο ερώτημα αν θα διαγράψουν ή όχι τον Μένιο Κουτσόγιωργα. Ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, ευρωβουλευτής κ. Δημήτρης Παγορόπουλος, δήλωσε απόψε ότι οποιαδήποτε πειθαρχική διαδικασία κατά του κ. Κουτσόγιωργα δεν έχει νόημα, διότι αυτός βρίσκεται εκτός κινήματος. Οι πολιτικές αποφάσεις του κινήματος, είπε ο κ. Παγορόπουλος, όπως αυτές επαναλαμβάνονται στην προχθεσινή ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ και σύμφωνα με τις οποίες ο κ. Κουτσόγιωργας δεν έχει προπολού χρόνου καμία οργανωτική και πολιτική σχέση με το κίνημα, είναι δεδομένες και σαφείς. Το θέμα Κουτσόγιωργα όμως δημιουργεί τριβές μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Στελέχη του κινήματος ζητούν πλέον ανοιχτά την διαγραφή του Μένιου Κουτσόγιωργα, κάτι στο οποίο αποφεύγει να αναφερθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρέας Παπανδρέου. Θέμα διαγραφής του κ. Κουτσόγιωργα έθεσαν σήμερα ο βουλευτής και πρώην υπουργός κ. Γιάννος Παπαντονίου, ο βουλευτής και πρώην υφυπουργός κ. Καστανίδης και ο πρώην βουλευτής κ. Σέφης Αναστασάκος. Οι κάτοικοι της Ήρου είναι αποφασισμένοι να μην αφήσουν να χωριστεί ο νομός Κυκλάδων σε 5 περιφέρειες, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο για το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Από χθες τα μεσάνυχτα έχουν ξεσηκωθεί οι πάντες στην πρωτεύουσα του νησιού, την Ερμούπολη. Οι κινητοποιήσεις των κατοίκων της Ερμουπόλεως θα διαρκέσουν έως τα μεσάνυχτα απόψε. Μετά από την ώρα αυτή θα συνεδριάσει και πάλι η Επιτροπή Αγώνων για να πάρει αποφάσεις σχετικά με το τι θα γίνει στο μέλλον. Στο λιμάνι της Ήρου βρίσκονται αποκλεισμένα τα πλοία Παναγία της Τίνου και Μύκονος. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών έχουν διατεθεί τηλέφωνα στο Δημαρχείο και την Ομαρχία, ενώ έχει μείνει ανοιχτό και ένα εστιατόριο. Όλες οι άλλες δραστηριότητες στο νησί έχουν νεκρώσει. Τα δημοτικά, κοινοτικά και τα διοικητικά συμβούλια των επιμελητηρίων Κυκλάδων έχουν υποβάλει τις παρετήσεις τους. Το πρόβλημα, κατά τη δικιά μου άποψη, δημιουργείται διότι δεν δόθηκε ο χρόνος με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, όπως συζητείται αυτό το νομοσχέδιο, στον κυκλαδίτικο λαό να δημιουργήσει και να εκφράσει τις απόψεις τους μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο. Έτσι δημιουργήθηκαν οι εκρηκτικές καταστάσεις τις οποίες βλέπετε στο νησί της Ήρου. Στη στιγμή υπάρχουν καταλήψεις όλα τα δημόσια κτίρια στην περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, στην Ομαρχία Κυκλάδων, στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας, στο ναυπηγείο. Υπάρχει αποχή από τα σχολιά, καταλήψεις στα σχολιά. Αποχή των δικηγόρων, των γιατρών από το λειτουργήμά τους. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης δύο μέρες τώρα έχουν κλείσει. Δεν γίνονται περισσελογήσεις, που δεν παρέχεται καμία υπηρεσία στους δημότες. Τέλος, εικόνα ερημώσεως παρουσιάζουν και τα ναυπηγεία νεορίου, αφού κανείς από τους εργαζομένους δεν πηγεί για εργασία. Ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, επεσήμανε απόψε σε ομιλία του στη συνάντηση του Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρου στην Αθήνα την δεινή θέση της ελληνικής οικονομίας. Μπορεί όμως η κατηγούσα πορεία της να ανατραπεί. Χρειάζεται μια σταθερή κυβέρνηση, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, που θα πιστεύει στις αρχές της ελεύθερης οικονομίας. Πρόεδροι τραπεζών, δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, ηγέτες οικονομικών κλάδων και συνδέσμων και άλλοι κορυφαίοι οικονομικοί παράγοντες, Έλληνες και ξένοι, αποτελούσαν το απόψινο ακροατήριο του κ. Μητσοτάκη. Οργανωτές της εκδηλώσεως, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, που συγκαλεί και τις κατέτος συναντήσεις στον Ταβός. Ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας σκιαγράφησε την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Η Ελλάδα, και αν θέλετε ιδιαίτερα η οικονομία της, μοιάζει ακίνητη, παράλυτη. Παρατηρείται μια συνεχής επιδείνωση της οικονομικής καταστάσεως της χώρας μας, την οποία δεν μπόρεσε να ανατρέψει το σταθεροποιητικό πρόγραμμα του 1986-87 παρά τα όσα κατά καιρούς ελέγχθησαν. Για τη διέξοδο από την κρίση, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι η χώρα χρειάζεται μια ισχυρή κυβέρνηση με φιλελεύθερη πολιτική, η οποία είναι η μόνη ικανή να αναστηλώσει την εμπιστοσύνη, να εξυγχρονίσει τους θεσμούς και να συνεγείρει τις παραγωγικές δυνάμεις.
Νέο κύμα κακοκαιρίας όμως πλήττει την Δυτική και Κεντρική Ευρώπη πριν ακόμη συνέλθουν οι κάτοικοι της Γυραιάς Υπήρου από τις θύελλες και τις πλημμύρες των τελευταίων ημερών. Παγωμένοι άνεμοι και χιονοπτώσεις από τη Σκωτία έως την Ελβετία, θύελλες στη Γαλλία και στη Γερμανία. Η κακοκαιρία προκαλεί πλημμύρες και διακοπές της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος. Στη Δυτική Γερμανία, θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν θανατηφόρα αυτοκινητικά δυστυχήματα. Στο Μόναχο, τα σχολεία έκλεισαν. Απεργία πείνας αρχίζει ο πρόεδρος του Παναμά, Γκιγέρμο Εντάρα, ζητώντας οικονομική βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Γκιγέρμο Εντάρα ανέλαβε νέος πρόεδρος του Παναμά μετά την Αμερικανική επέμβαση που ανέτρεψε τον στρατηγό Νοριέγκα. Σήμερα ο κύριος Εντάρα ανακοίνωσε ότι αρχίζει απεργία πείνας ως μέσο πιέσεως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να δώσουν στη χώρα του την οικονομική βοήθεια που, όπως είπε, υποσχέθηκαν. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην επίλυση των προβλημάτων του Παναμά όσο μας λείπουν οι αναγκαίοι πόροι, είπε ο πρόεδρος Εντάρα. Αραιές νεφώσεις και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας θα έχουμε σήμερα στην Αττική. Λίγα αραιά νέφη, που κατά διαστήματα θα είναι περισσότερα, περιμένουμε για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί ασθενείς μέχρι μέτρη και η θερμοκρασία που θα σημειώσει μια μικρή άνοδο θα κυμανθεί. Στα βόρεια προάστια από 6 μέχρι 16 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές από 8 μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου. Να ολοκληρώσουμε όμως το δελτίο μας με μια είδηση από τον αθλητικό χώρο. Ο Άρης, στα πλαίσια της 10ης αγωνιστικής του κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης στο μπάσκετ, έχασε απόψε στο Μιλάνο από την Φίλιπς με 192. Στο ημίχρονο η ομάδα της Θεσσαλονίκης προηγήθηκε με 48-39. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα TV. Καλή σας νύχτα.